της οικογενείας πνευματικού, τον οποίο έχει παραχωρήσει στη Ιερά μας Μητρόπολη για να στεγάζει όλες αυτές τις πολιτιστικές τις εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων είναι και η Σχολή της Βυζαντινής Μουσικής. Η απόψινή εκδήλωση αφορά τη μεγάλη εορτή που έρχεται, τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων, στο εορταστικό κλίμα της οποίας ήδη έχουμε εισέλθει. Και η χοροδία τα πρώτα μου μελωδήματα, με την διεύθυνση του καθηγητή της σχολής μας, του κυρίου Στυλιανού του Μπενή, έχει ετοιμάσει ένα επίκαιρο πρόγραμμα ύμνων από την πλούσια υμνολογία του Αγίου Δωδεκαημέρου. Ας είναι αυτή η σημερινή μας σύναξη μια ευκαιρία, μια ακόμη ευκαιρία προετοιμασίας όλων μας για αυτή τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήλθατε και ευχόμαστε να απολαύσετε το αποτέλεσμα των κόπων και των προσπαθειών των παιδιών.
Thank you.
ιδιαίτερως να ευχαριστήσουμε τον Χωράρχη, τον αγαπητό φίλο, τον Στέλιο τον Τενή και όλα τα μέλη της χοροδίας, τα πρώτα μου μελωδήματα, για αυτό το όμορφο άκουσμα των χριστουγεννιάτικων ύμνων που μας προσέφεραν απόψε. Κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης, ο κύριος Άγγελος ο Πνευματικός γύρισε και μου είπε ότι μου αρέσει κάτι σε αυτή τη χοροδία, ότι ακούγεται σαν μία φωνή. Δεν προσπαθεί κάποιος με τη φωνή του να υπερκαλύψει κάποιον άλλον και είναι αλήθεια. Νομίζω ότι όλοι το ακούσατε αυτό. Και αυτός είναι και ο σκοπός και το νόημα μιας χοροδίας. Να μπορέσουν να συνεργαστούν αρκετοί άνθρωποι και ασκώντας εκείνο το χαρακτηριστικό που υπάρχει μέσα στην ασκητική ζωή της Εκκλησίας μας, το χαρακτηριστικό της ταπεινοφροσύνης, να μην προσπαθεί ο ένας να καλύψει τον άλλον, αλλά να μπορεί ο κάθε ένας να εργάζεται για το κοινό καλό και για την ομάδα. Άλλωστε αυτό αγωνιζόμαστε να κάνουμε μέσα στην καθημερινή μας ζωή, μέσα στην Εκκλησία. Να μην ζούμε για τον εαυτό μας, αλλά να μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας ένα άνοιγμα αληθινό για ολόκληρο τον κόσμο. Είναι κάτι το οποίο βλέπουμε ιδιαιτέρως ως παράδειγμα από τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό τον οποίο πιστεύω. Έναν Θεό ο οποίος βγήκε από τον εαυτό του, έτσι λέει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Βγήκε από τον εαυτό του και τι έκανε. Έγινε ένας από εμάς, έγινε άνθρωπος. Για να μπορέσει να δώσει σε εμάς τους ανθρώπους τη δυνατότητα να υπάρξουμε και να ζήσουμε στη δική του θεία ζωή. Και αυτό γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Το ότι ο Θεός κατέβηκε στη γη και ο άνθρωπος ανεβαίνει στον ουρανό. Γι' αυτό και ακούσατε στον πρώτο ύμνο της σημερινής εκδήλωσης ότι με την εορτή των Χριστουγέννων τα σύμπαντα χαράς πληρούνται. Γεμίζει ολόκληρος ο κόσμος από χαρά. Εκείνη τη χαρά που μας προσφέρει η ίδια η σωτηρία μας που γίνεται πραγματικότητα χάρη στη σάρκωση του Θεού Λόγου, χάρη στο ότι ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε γίνεται άνθρωπος. Και ίσως για τη δική μας τη ζωή, για την καθημερινότητά μας, να φαντάζει εντελώς παράδοξο αυτό το γεγονός της χαράς. Πώς είναι δυνατόν να χαιρόμαστε, πώς είναι δυνατόν να γιορτάζουμε, όταν βλέπουμε τα πάντα τριγύρω μας να είναι συνεχώς όλο και δυσκολότερα, άνθρωποι να υποφέρουν, άνθρωποι να θλίβονται, πώς μπορούν οι χριστιανοί να χαίρονται. Με έναν παράδοξο τρόπο για τη λογική του κόσμου, χριστιανοί χαιρόμαστε, γιατί δεν αντλούμε αυτή την χαρά από τον εαυτό μας και τις δικές μας τις πράξεις. Αν κοιτάξουμε τον εαυτό μας, αν κοιτάξουμε τα έργα μας, αν κοιτάξουμε την πορεία μας, ολόκληρη την πορεία της ανθρωπότητας, ίσως να απογοητευτούμε, ίσως να δυσκολευτούμε, ίσως να αισθανθούμε πολύ μεγάλη θλίψη. Τι είναι εκείνο που μας γεμίζει με χαρά? Το ότι ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε δεν είναι αποκομμένος από τη ζωή μας, αλλά έρχεται και γίνεται ένας από εμάς και μας χαρίζει εκείνη την χαρά που μεγαλύτερη δεν μπορεί να υπάρξει. Και είναι αυτή η χαρά που προέρχεται από το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος εχθρός μας, ο διάβολος, έχει ήδη νικηθεί. Και μοιάζει σαν τον ηττημένο εχθρό ενός πολέμου, ο οποίος υποχωρεί, φεύγει γιατί έχει χάσει τον πόλεμο και την ώρα που υποχωρεί προσπαθεί να καταστρέψει ό,τι προλαβαίνει. Όμως ο πόλεμος ήδη έχει χαθεί. Έτσι γίνεται με τον διάβολο και τις δυνάμεις του. Ο πόλεμος χάθηκε γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος, γιατί ήρθε στη ζωή μας και γιατί άλλαξε εντελώς την πορεία της ιστορίας, αφού πλέον τα πάντα δεν βαδίζουν σταθερά προς τον θάνατο, προς τον τάφο και δεν κλείνεται η ζωή του ανθρώπου σε δύο ημερομηνίες, τη γέννηση και τον θάνατο, αλλά εκτείνεται και πέρα από αυτό. Πέρα από τον θάνατο, αφού η Εκκλησία είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως. Και όλα αυτά, η χαρά της Ανάστασης,
χαρά της αιώνιας ζωής, η χαρά της σωτηρίας του ανθρώπου, ξεκινά από το γεγονός που εορτάζουμε τότε στη σήμερα, στο γεγονός του Χριστουγέννου. Θεός εφανερώνθη εν σαρκή, γενόμενος άνθρωπος. Και γι' αυτό οι άγγελοι ψάλλουν και υπνολογούν δόξα ημιψίστης Θεό και επιγύς ειρήνη εν ανθρώπης ευλογία. Γι' αυτό οι επιμέρες προσφέρουν τον θαυμασμό του στον Δημιουργό, γι' αυτό οι μάγοι προσφέρουν τα δώρα τους, γι' αυτό εμείς οι άνθρωποι προσφέρουμε την Παναγία Παρθένο στον Χριστό, γιατί είναι Εκείνος που μας ελευθέρωσε από την φθορά και τον θάνατο. Επειδή έγινε άνθρωπος, ανέλαβε τη δική μας, την ανθρώπινη φύση, και αυτή την φύση την οδήγησε στην ζωντανή σχέση, στο ζωντανό σύνδεσμο μαζί του, ο οποίος πραγματοποιείται δια της Εκκλησίας, που είναι το Άγιο Σώμα του, δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός που παρατείνεται εις τους αιώνες. Ιδιαίτερος λοιπόν ευχαριστούμε τους Αγίους Ιεροψάλτες, γιατί μέσα από την Ιερά Εκκλησία μας παρουσίασαν αυτήν την θεολογία της Εκκλησίας, που είναι αληθινά πρόξενος και πηγή χαράς και ελπίδας για όλους μας. Διαβιβάζουμε και στους Ιεροψάλτες, στα μέλη της χοροδίας, αλλά και σε όλους σας τις θερμές πατρικές ευχές και την αγάπη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, κυρίου Χρυσοστόμου. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολλές οι υποχρεώσεις των μικρών, πολλές οι εκδηλώσεις. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να είναι παντού. Αλλά πάντοτε μας συνοδεύει όλους μας, και γι' αυτό να είστε βέβαιοι, κάτι πολύ σπουδαίο από το Δεσπότη. Γι' αυτό είναι η προσευχή, η οποία είναι διαρκής, είναι συνεχής και είναι καθημερινή για τον κάθε έναν από εμάς. Αφού κάθε φορά που ιδιαίτερως εμείς οι ιερείς βρισκόμαστε και μέσα στο ιερό την ώρα που μνημονεύει στην Ιερά Προσκομιδή, πάντοτε τον βλέπουμε να βγάζει μερίδα για τον ιερό κλήρο και τον ευσεβή λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος και να αναφέρει όλο μας τα πρόσωπα στο θρόνο του Θεού. Συγχαίρουμε τους Αγίους Ιεροψάλτες, ευχαριστούμε και εσάς που μας κάνατε την τιμή, αλλά και μας δώσατε την ιδιαίτερη χαρά να έρθουμε και απόψε. Ευχαριστούμε και πάλι τον κύριο Άγγελο, την κυρία Ελένη, την οικογένεια Πνευματικού για την προσφορά του στην Ιερά μας Μητρόπολη μέσα από την παραχώρηση αυτού του χώρου, του ωραιοτάτου χώρου που δεν είναι μόνο για μαθήματα αλλά είναι και για εκδηλώσεις. Είναι και για κοινωνική προσφορά όπως είναι το κοινωνικό φαρμακείο και το ιατρείο, για τη χοροδία και ορχήστρα των νέων μας, για τις σχολές των γονέων, για όλες αυτές τις δραστηριότητες της τοπικής μας εκκλησίας που με πολύ αγάπη η οικογένεια Πνευματικού πολύ πρόθυμα φιλοξενεί και προσφέρει αυτόν τον χώρο για την τοπική μας εκκλησία. Ευχαριστούμε ιδιαίτερως εκείνους και εκείνες τους μαθητές και τις μαθήτριες της Σχολής της Ζαρδινής Μουσικής, οι οποίοι προετοίμασαν τον χώρο για να μας δεχθεί απόψε για αυτήν την συναυλία, τα μέσα της ενημερώσεως που προβάλλουν και αυτή την εκδήλωση της τοπικής μας εκκλησίας και βεβαίως όλους σας που παρά τη δυσκολία των ημερών ανταποκριθήκατε σε αυτή μας την πρόσκληση και μας δώσατε την χαρά της παρουσίας σας. Θα κλείσουμε την απόψινή εκδήλωση με το τροπάριο απολυτίκιο της εορτής των Χριστουγέννων, η γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών, ώστε όλοι μαζί, συμψάλλοντα μαζί με τους Αγίους Ιεροψάλτες αυτό το τροπάριο, να προεορτάσουμε ή να εισέλθουμε καλύτερα στο προεόρτιο κλίμα της γέννησής του Χριστού. Ο Θεός να είναι μαζί σας. Καλά Χριστούγεννα.